τέλος πάντων από τις πιο σημαντικές περιόδους στη ζωή μιας γυναίκας είναι η εγκυμοσύνη. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να προσέχει κατά τη διάρκεια της. Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σωτήρη Μήτρου, χειρούργο, γυναικολόγο με ευτήρα, ο οποίος θα μας δώσει τις απαραίτητες, θα δώσει τις απαραίτητες συμβουλές για τις εγκυμονούσες τηλεθεάτριές μας. Καλημέρα κύριε Μήτρου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. 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 Θα θέλαμε λίγο να μας... Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ, στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλαμε να μας πείτε, τι ρόλο παίζει για τη μητέρα και το έμβριο η διατροφή? Πολύ μεγάλο είναι έτσι, η πρώτη απάντηση που έρχεται στο στόμα μου. Έτσι, είναι πολύ σημαντική η διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τόσο για τη μητέρα όσο και για την ανάπτυξη του εμβρίου. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Μια πολύ μεγάλη μελέτη, η οποία ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλα τα μήκη τα πλάτη του κόσμου, με κέντρο το Πανεπιστήμιο της Οξφόρντ, πλέον αποδεικνύει ότι οι υγιείς μητέρες, οι οποίες έχουν πρόσβαση στην καλή διατροφή, άσχετα με το που βρίσκονται στον κόσμο, ακόμα και στην Αφρική δηλαδή, και στην Ινδία και στην Αυστραλία και στη Βόρεια Αμερική, τα έμβρια τους αναπτύσσονται ακριβώς το ίδιο με στην κοιλιά, αν έχουν πρόσβαση στη σωστή διατροφή. Άρα η διατροφή παίζει πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε σε ποιο μήνα γίνεται ο προγεννητικός έλεγχος? Ο προγεννητικός έλεγχος καλό είναι να γίνεται στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Στην αρχή της εγκυμοσύνης, με το που βεβαιωθεί η βιωσιμότητα, θα να ακούσουμε δηλαδή την καρδιά του μυθμού, έτσι, να γίνεται ο προγεννητικός έλεγχος, ώστε ή να διορθωθούν ή να προληφθούν κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να επηρεάσουν την εγκυμοσύνη. Σχετικά λίγο με το τηλέφωνο, θέλω να μου πείτε, επηρεάζει το έμβριο η χρήση του κινητού τηλεφώνου? Δεν υπάρχουν μελέτες που να το αποδεικνύουν αυτό, έτσι. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι υποσκέψη, όπως το ίδιο ισχύει για τους ενήλικες, έτσι με την ίδια λογική θα μπορούσε να ισχύει και για τα έμβρια στην κοιλιά της μαμάς. Αλλά μελέτες που να μας δίνουν μια οριστική απάντηση δεν υπάρχουν. Γιατί είναι, υπάρχουν πολλές γυναίκες που αναρωτιούνται, γι' αυτό σας ρώτησα. Ναι, σίγουρα και μήνα μου έχουν έτσι, εκφράσει και τις ανησυχίες τους και τα ερωτήματά τους, αλλά με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν μπορώ να τους δώσω κάποια σύντομη απάντηση. Γενικά όμως, θα έλεγα ότι και για το κινητό ισχύει ότι ισχύει γενικότερα στην εγκυμοσύνη. Ότι όταν υπάρχει ένα μέτρο στα πάντα, τότε δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και στη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Η εγκυμοσύνη είναι μια περίοδος φυσιολογική για τη μητέρα, έτσι, όπου όμως θα πρέπει το μυστικό να είναι να διατηρεί ένα μέτρο στη διατροφή της, στον τρόπο ζωής της, στις δραστηριότητές της και στη χρήση του κινητού. Κάτι τελευταίο, το οποίο αφορά και τους άντρες και τις γυναίκες. Θέλω να μου πείτε μέχρι πόσο μηνών μια εγκυμονούσα μπορεί να έχει ερωτική επαφή με τον σύντροφό της. Οι επαφές επιτρέπονται καθ' όλη τη διάρκεια. Είναι ελάχιστες οι καταστάσεις σε μια εγκυμοσύνη που να απαγορεύουν, και πολύ σπάνιες, έτσι, που να απαγορεύουν τη σεξουαλική επαφή. Παραδείγματος χάρη, έτσι, μια κατάσταση που είναι προδρομικός πλακούντας, όπου ο πλακούντας είναι πολύ κοντά στον τράχυλο ή ακόμα και σε άμεση σχέση με τον τράχυλο και μια επαφή θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα μια αιμορραγία από τον κόλπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό να αποφεύγονται. Αλλά γενικά, όταν δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, τότε η επαφή επιτρέπεται σε όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης. Ωραία. Δεν ξέρω, Έλληνα, θέλεις εσύ να ρωτήσεις κάτι άλλο σχετικά με... Όχι, νομίζω πως με κάλυψε. Είναι μια πολύ ευχάριστη όντως περίοδος στη ζωή μιας γυναίκας στη εγκυμοσύνη. Πιστεύετε όμως, μου ήρθε μια ερώτηση. Μήπως η οικονομική κρίση βλέπετε τον τελευταίο καιρό και από τις φαντάζομαι τις ασθενείς που έχει να επηρεάζει αρνητικά την εγκυμοσύνη μιας γυναίκας? Όταν λέτε αρνητικά, εννοείται τον οικογενειακό προγραμματισμό, δηλαδή το αν θα μείνει, αν ένα ζευγάρι θα επιχειρήσει για μια εγκυμοσύνη ή αν η οικονομική κρίση επηρεάζει την έκβαση μιας εγκυμοσύνης. Και την έκβαση. Ουσιαστικά η ερώτηση μου ήταν για την έκβαση μιας εγκυμοσύνης. Και αν το άγχος αυτό θα έλεγα προκαλείται... πως όχι. Θα έλεγα πως όχι. Η
γενικά η εγκυμοσύνη είναι μια περίοδος στη ζωή της γυναίκας και της οικογένειας όπου ευτυχώς δεν γίνεται να το βάλω σε εισαγωγικά εκπτώσεις, έτσι. Επομένως τα ζευγάρια, ακόμα και αυτά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, είναι σίγουρο ότι θα φτάσουν να βρουν την καλύτερη και πιο οικονομική και πιο συμφέρουσα λύση για αυτά. Επομένως θα έλεγα ότι για την έκβαση δεν επηρεάζει. Δεν είναι τόσο μεγάλη κρίση ώστε να μην μπορεί ένα ζευγάρι και μια έγκυος γυναίκα να εξασφαλίσει τα άκρως απαραίτητα που θα την κάνουν να έχει μια καλή εγκυμοσύνη. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Τα βλαστοκύτταρα, ισχύει ακόμα ότι μπορούν να τα παίρνουν οι γυναίκες με σκοπό να προλαμβάνουν ίσως κάποιες ασθένειες του μέλλοντος? Να προλαμβάνουν και να θεραπεύουν. Να θεραπεύουν. Βεβαίως. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από τα βλαστοκύτταρα και έχει πολύ μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον από τη μεριά των γιατρών. Έτσι. Μέχρι στιγμής σίγουρα έχουν χρησιμοποιηθεί θετικά αποτελέσματα βλαστοκύτταρα σε παθήσεις του αίματος, όπως λευκαιμίες, λεμφώματα, ανεμίες, και υπάρχουν συνεχώς καινούργιες μελέτες όπου έχουν χρησιμοποιηθεί βλαστικά κύτταρα για ανάπλαση του μυός της καρδιάς, του μυοκαρδίου, ως νευρικά κύτταρα να παραχθούν χώρο και μετά να μεταψυχθούν στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα στη βάδιση κλπ. Κύριε Μήτρου, με αφορμή όλα αυτά που μας λέτε, και επειδή όπως είπατε και εσείς είναι ένα μεγάλο θέμα και είναι και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες και οικογένειες, θα θέλαμε να σας έχουμε ίσως και αύριο Κυριακή που ασχολείς και εσύ με αυτό το θέμα, να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Καλύτερα να τα πείτε να πούμε ακριβώς όπως πρέπει. Βεβαίως. Ωραία, κύριε Μήτρου, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για τα βλαστοκύτταρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.